Αυτό εδώ είναι το κορυφαίο gaming τηλέφωνο της Asus, Asus ROG Phone 6D Ultimate. Είναι ουσιαστικά το νεότερο και κορυφαίο τηλέφωνο της Asus με πραγματικά πολύ ωραίες τεχνολογίες όσον αφορά στο κομμάτι του gaming. Δεν θα ασχοληθούμε σε αυτό το βίντεο με τη φωτογραφία. Λογικά θα είναι μεγάλο αυτό το βίντεο γιατί έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά που προέρχονται από το gaming περιβάλλον, από τους υπολογιστές, από την εμπειρία της Asus στο κομμάτι των desktop υπολογιστών και των laptop συστημάτων. Και είναι ένα τηλέφωνο που για όσους παίζουν παιχνίδια είναι εξαιρετικό. Και έρχεται σε αυτή την έκδοση, την Ultimate Edition, που έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το φανταστικό κουτάκι. Εδώ μέσα ήταν το τηλέφωνο, σε αυτό εδώ το κουτάκι το οποίο ανοίγει. Άμα το βάλεις λιγάκι, τα έχω βγάλει, δεν κάνουμε unboxing, γιατί ήταν ανοιγμένο από πριν. Ουσιαστικά το ανοίγεις έτσι, εδώ, το ανοίγεις από εδώ και εδώ μέσα ήταν το τηλέφωνο, ο φορτιστής των 65W και εδώ, σε αυτήν εδώ τη θέση, το εξωτερικό σύστημα ψήξης, το οποίο προσαρμόζεται πάνω στο τηλέφωνο. Αυτό εδώ πέρα είναι το εξωτερικό σύστημα ψήξης, έχει και LED φώτα πάνω, έχει και κουμπάκια L1, R1, L2, R2 για να τα χρησιμοποιήσεις όταν παίζεις παιχνίδια και δεν είναι απλά ένας ανεμιστήρας εδώ. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία Peltier, θερμοελεκτρικό είναι το σύστημα ψήξης και χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργήσει, το οποίο το παίρνει από το τηλέφωνο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λιγάκι αναλυτικότερα. Ξαναλέω, μάλλον θα είναι πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο γιατί έχει πολλά χαρακτηριστικά. Για όσους ενδιαφέρονται για το σύστημα καμερών, έχει ένα τριπλό σύστημα καμερών στην πίσω πλευρά, έναν αισθητήρα μάκρο, έναν ultra wide 13 MP και έναν βασικό φακό 50 MP με τον IMX766 αισθητήρα τη Sony. Πολύ γνωστό αισθητήρα, ο οποίο όμως δεν έχει οπτική σταθεροποίηση και μπορεί να τραβήξει και βίντεο ακόμα και 8K 24 fps. Παρόλο που κανονικά το σύστημα, το επεξεργαστής που έχει μέσα δεν υποστηρίζει 8K, απλά συνεργάστηκε η Asus με τη MediaTek, γιατί είναι MediaTek το SoC που έχει το τηλέφωνο, Dimensity 9000 Plus, είναι για την ακρίβεια η ονομασία του, το κορυφαίο SoC της MediaTek για όσους θέλουν υψηλές επιδόσεις. Συνεργάστηκε η Asus με τη MediaTek για να υποστηρίξει 8K στα 24 fps. Ουσιαστικά εδώ έχεις και το σύστημα, λιγάκι θα το δούμε, το σύστημα των καμερών, το software της κάμερας. Εδώ βγάζεις κανονική φωτογραφία, εδώ πέρα βγάζεις ultra wide, ενώ έχεις και δυνατότητα για digital zoom 2x, και στο βίντεο έχεις τις επιλογές 8K HD και άμα αλλάξεις το frame rate πρέπει να επανεργοποιήσω την σταθεροποίηση που είναι ηλεκτρονική ούτως ή άλλως για να ενεργοποιηθεί το 8K στα 24 fps. Αλλά δεν θα ασχοληθώ με το κομμάτι των καμερών γιατί όσοι το πάρουν αυτό το τηλέφωνο δεν θα το πάρουν για τις καμερές του. Είναι ακριβό, η επίσημη τιμή του, αν και δεν το βρήκα στα ελληνικά καταστήματα, αλλά πιθανόν να μπορείτε να το πάρετε, να το παραγγείλετε ή να το πάρετε από το εξωτερικό, είναι 1.400 ευρώ και έρχεται σε μία έκδοση με 512 GB αποθηκευτικού χώρου και 16 GB μνήμης και έχει πολλά καλούδια. Βγαίνει και στην απλή έκδοση, την 6D, χωρίς να είναι το Ultimate Edition, με 12 GB μνήμης και 256 GB αποθηκευτικού χώρου και έρχεται χωρίς το cooler που βρίσκεται εδώ, το οποίο το βρήκα στα ελληνικά καταστήματα αυτή την περίοδο λίγο πάνω από τα 900 ευρώ, η επίσημη τιμή του είναι λίγο πάνω από τα 1000 ευρώ. Οπότε μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για όσους παίζουν παιχνίδια, αλλά σίγουρα το σύστημα ψήξης αυτό εδώ κάνει διαφορά, πραγματικά, Aero Active Cooler, όπως λέγεται, Aero Active Cooler 6. Άμα βρείτε το τηλέφωνο στα 900 ευρώ και βρείτε και κάπου να πάρετε ξεχωριστά αυτό εδώ, μπορεί να είναι μια καλή επιλογή γιατί αυτό δεν κοστίζει πολλά χρήματα, λιγότερο από 100 ευρώ και να κάνετε τη δουλειά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι το ίδιο το τηλέφωνο. Είναι μεγάλο, όπως μπορείτε να δείτε, 6,78 ίντσες είναι η οθόνη του, AMOLED, προφανέστατα, η οποία μπορεί και λειτουργεί στα 165 Hz. Μπορούμε να πάμε εδώ πέρα λιγάκι στις ρυθμίσεις, στο display. Έκανα και κάποιες μετρήσεις. Η φωτεινότητα είναι γύρω στα 400-450 nits μέτρησα εγώ σε αυτό εδώ πέρα, στο αυτόματο, όχι στο αυτόματο, όταν ρυθμίσεις εσύ τη φωτεινότητα στη μέγιστη τιμή της, εδώ μετρήσεις γύρω στα 450 nits, ενώ μπορεί να φτάσει στα 800 nits όταν το βάλεις στο Adaptive Brightness, εδώ δηλαδή ενεργοποιείς το Adaptive Brightness και αφήσεις το τηλέφωνο από μόνο του να βρει τη μέγιστη φωτεινότητα αναλόγως με τον περιβάλλοντα φωτισμό. Και στο κομμάτι το χρωματικά είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον στην ρύθμιση στάνταρ που την έχω αφήσει εγώ εδώ αυτή τη στιγμή. Στη ρύθμιση στάνταρ μου έδωσε τρομερά χαμηλό
delta error στο, όταν το μέτρησα. Στις ρυθμίσεις του refresh rate βλέπετε εδώ έχεις auto που το αφήνεις αυτόματα 60, 90, 120, 144 και 165 Hz. Δηλαδή είναι πραγματικά οι επιλογές πάρα πολλές και μάλιστα αυτές υποστηρίζονται κανονικά και από τα παιχνίδια. Εφόσον υπάρχουν παιχνίδια που παίζουν high refresh rate μπορείς να παίξεις ακόμα και στα 165 Hz. Έχει τις επιδόσεις, δεν πρόκειται να παίξεις Diablo, Immortal ή Genshin Impact, δεν υποστηρίζεται ούτως ή άλλως πάνω frame rate σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά πιο απλά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν 165 Hz και να το ευχαριστηθείς με το polling rate της οθόνης να είναι 720 Hz για να έχεις πολύ καλή έτσι, απόκριση όταν παίζεις χρησιμοποιώντας την οθόνη σαν βασικό χειριστήριο. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, υποστηρίζει και low brightness DC dimming, το βλέπετε αυτό εδώ για όσους έχουν θεματάκι, αλλά αυτό υποστηρίζεται μονάχα όταν έχεις τα 60 Hz ενεργοποιημένα, οπότε άμα τα βάλω εγώ τα 60 Hz εδώ, ενεργοποιείται και το low brightness DC dimming για όσους βλέπουν άμα χαμηλώσει πάρα πολύ τη φωτεινότητα. Εδώ το παράκανα, εδώ μπορεί να φαίνεται λιγάκι, βλέπετε αυτές τις γραμμές έτσι, τις οποίες τις δείχνει η κάμερα τώρα. Κάποιοι μπορούν να τους ενοχλούν, ενώ άμα το βγάλω, άμα το ενεργοποιήσω, αυτές οι γραμμές εξαφανίζονται, έτσι, στην πολύ χαμηλή φωτεινότητα. Για κάποιους, αυτές οι γραμμές που φαίνονται όταν είναι απενεργοποιημένο το DC dimming, έτσι, βλέπετε αυτή την ανανέωση που κάνει. Κάποιοι είναι ευαίσθητοι σε αυτό με τα μάτια τους και μπορεί να τους κουράζει, οπότε το βγάζεις αυτό και εξαφανίζονται οι γραμμές. Εξαιρετική οθόνη βέβαια, έχει μεγάλα bezels, βλέπετε και εδώ πάνω είναι τεράστιο το bezel, στο πλάι είναι ok, αλλά και κάτω είναι αρκετά μεγάλα τα bezels, 6,78 inches, όμως είναι πραγματικά μεγάλη οθόνη, Full HD+, όμως είναι η ανάλυση, δεν υποστηρίζει μεγαλύτερη ανάλυση. Να βάλω και ένα HDR βίντεο να το δούμε. Να δεις την οθόνη. Φοβερά μαύρα, εντάξει, AMOLED panel, τα γνωστά. Φοβερά χρώματα να καταφέρνει μια χαρά. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ο ήχος. Δηλαδή τα ηχεία του είναι απίθανα. Να βάλουμε λίγο να παίξει μουσική. Ο ήχος που έχει το τηλέφωνο είναι απίθανος, παιδιά. Έχω ακούσει πολλά τηλέφωνα με πραγματικά καλό ήχο, δυνατό ήχο. Αλλά εδώ είναι... Άκου. Έχει μπάσο, έχει δύναμη, εδώ είμαι στη μέγιστη ένταση. Και έχει και πάρα πολλές επιλογές για να το ρυθμίσεις. Scenario Effects Dynamic, Music, Cinema και Game. Φτιάχνει τον ήχο λίγο διαφορετικά αναλόγως με το που κάνεις εσύ. Και έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές μέσα από το software για να το φτιάξεις. Άμα πάω εδώ, το Audio Wizard. Γυρνάς εδώ και κοίτα εδώ τι γίνεται. Έχει συνεργαστεί η Asus με την Dirac, που είναι εταιρεία που ασχολείται επαγγελματικά με τον ήχο, και έχει ξεχωριστά equalizer να φτιάξει ξεχωριστά treble bass στο dynamic, στο music, στο cinema, στο game. Έτσι. Πραγματικά πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές δυνατότητες να φτιάξει αυτά τα εφέ που υπάρχουν εδώ. Θα ήθελα να υπάρχει και ένα custom για να μπορέσω να το ρυθμίσω εγώ λίγο καλύτερα, να έχω μια custom ρύθμιση. Αλλά γενικά ο ήχος είναι απίθανος και δεν είναι μόνο απίθανος όταν ακούς μουσική, αλλά είναι απίθανος ακόμα και όταν παίζεις παιχνίδια ή βλέπεις ταινίες. Και αφού είπα ότι... Άκου. Άκου τα μπάσα. Καθαρότατος ήχος, έτσι. Πραγματικά, έχω πάθει πλάκα, παιδιά, με τον ήχο. Είναι εξαιρετικός, είναι στερεοφωνικός προφανώς και έχει πραγματικά δύο ηχεία σχεδιασμένα για να παίζουν αυτόν τον ήχο. Άμα θέλεις να βάλεις και ακουστικά, μπορεί να βάλεις Bluetooth ακουστικά, αλλά έχει και έξοδο ακουστικών στο κάτω μέρος, όπου στο κάτω μέρος είναι η μία από τις δύο θύρες Type-C USB που έχει το τηλέφωνο. Και έχει δύο θύρες Type-C USB για να μπορείς να το φορτίζεις ή τέλος πάντων να έχεις το ρεύμα αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς. Η κάτω είναι USB Type-C, USB 2.0, όμως η άλλη που είναι εδώ στο πλάι, αυτή εδώ, είναι USB 3 και υποστηρίζει και έξοδο εικόνας, σε βάση στήλης τηλεόραση δηλαδή. Το δοκίμασα εγώ με το monitor που έχω εδώ από κάτω
Και είναι εξαιρετικό γιατί παίρνεις και ένα χειριστήριο, το βάζεις στην τηλεόραση και παίζεις άριστα. Αυτή η θύρα η πλαϊνή χρησιμοποιείται για να συνδέσεις και το εξωτερικό σύστημα ψύξης, το οποίο παίρνει ρεύμα από εδώ και είναι, ουσιαστικά καταλαβαίνει και το ίδιο το τηλέφωνο όταν το συνδέσεις μέσα από τη θύρα Type-C USB που μπαίνει, ότι γίνεται η σύνδεση. Στην δεξιά πλευρά έχουμε το volume control και το power button, εντάξει, ενώ μέσα στην οθόνη είναι και το αισθητήρα δακτυλικό αποτυπωμάτων, τον έχω απενεργοποιήσει εγώ τώρα γιατί εντάξει, δεν τον χρειάζομαι, για πιο γρήγορα είναι οπτικός, δουλεύει γρήγορα, κάνει τη δουλειά του, ενώ μπορεί να το ξεκλειδώσει το τηλέφωνο του και με την selfie κάμερα, με φωτογραφία ουσιαστικά καταλαβαίνει, για να έχεις face unlock, αλλά κάτι που το κάνουν όλα τα τηλέφωνα. Στο πίσω μέρος λοιπόν είδαμε τις κάμερες, σας είπα για τις κάμερες, τις τρεις κάμερες που είναι εδώ πάνω μαζί με το LED flash, και εδώ από κάτω υπάρχει αυτή η οθόνη, κάτσε να τη βάλουμε να τη βλέπουμε σωστά, έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, έτσι, τις υπόλοιπες πυρηνιές της Asus, δεν είναι ανάγλυφα αυτά εδώ, μονάχα το Join the Republic εδώ είναι ανάγλυφο, όπως και εδώ. Τα υπόλοιπα είναι τυπωμένα και αυτά εδώ πέρα το σηματάκι, το ROG είναι εδώ ανάγλυφο. Τα υπόλοιπα είναι τυπωμένα και έχουν μια πολύ ωραία εικόνα μαζί με την οθόνη που βρίσκεται εδώ από κάτω, την οποία εσύ μπορεί να την κάνεις customize με διάφορους τρόπους, καθώς και αυτό εδώ πέρα το καπάκι, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω με το χέρι, αλλά ανοίγει αυτόματα όταν βάλεις πάνω το σύστημα ψήξης. Θα το δούμε σε λιγάκι πώς λειτουργεί αυτό. Την οθόνη λοιπόν δεν κάνει κάτι η συγκεκριμένη οθόνη, έτσι απλά δείχνει τώρα το λογότυπο της Asus, το ROG ας πούμε, και εσύ μπορεί να το κάνεις customize μέσα από το software της Asus, μέσα από το Armory Crate. Το Armory Crate λοιπόν είναι η εφαρμογή της Asus για το κομμάτι του gaming και μπορείς από εδώ να κάνεις customize το ROG Vision όπως λέει την οθόνη εδώ από πίσω, τι θα κάνει το current atmosphere, τι θα δείχνει ας πούμε έτσι όταν θα είναι ανοιχτή η οθόνη. Μπορείς εσύ να πας εδώ και να το κάνεις customize, να πατήσεις εδώ και να δεις τι θα σου δείχνει. Μπορεί να σου δείχνει την ώρα, έτσι, για παράδειγμα. Μπορεί να σου δείχνει μονάχα το λογότυπο της Asus, αυτό εδώ. Βλέπεις που άλλαξε, το έκανε κόκκινο. Μπορεί να βάλεις να δείχνει την ώρα λοιπόν, άλλα εφέ που υπάρχουν εδώ διάφορα κολπάκια, μπορεί να, αυτό εδώ πέρα το Cyberpunk μοτοσυκλέτα, το βλέπεις εδώ, ό,τι έχω εγώ εδώ μπορώ να το βάζω να δείχνει εδώ από πίσω, αλλά νομίζω η ώρα είναι το πιο βολικό απ' όλα, όταν είναι απλά ανοιχτή η οθόνη, να δείχνει την ώρα. Άλλες επιλογές που έχεις, όταν φορτίζει, τι θα δείχνει όταν φορτίζει, το ποσοστό της φόρτισης, πώς θα το δείχνει για παράδειγμα, εντάξει, όταν παίζεις ένα παιχνίδι, τι θα δείχνει, Game Start, με διάφορα λογότυπα, διάφορες έτσι, επιλογές. Αναλόγως λοιπόν τι κάνεις και τι φορτώνεις, μπορεί να δείχνει πάλι τη μοτοσυκλέτα. Όταν έρχεται σε ερχόμενη κλίση, τι θα δείχνει πάλι. Σου λέει σε ερχόμενη κλίση, οπ, για παράδειγμα, incoming call, για να το ξέρεις εσύ. Να το έχεις ανάποδα το τηλέφωνο κάτω και όταν έρχεται η κλίση, έτσι, θα σου λέει incoming call εδώ, για να το βλέπεις κανονικότατα. Ωραία. Ωραία, ή μπορεί να σου δείχνει αυτό εδώ. Να, έτσι. Incoming call. Και μάλιστα η οθόνη και πίσω γυρνάει. Το βλέπεις εδώ. Προσαρμόζεται. Έχει αισθητήρα proximity, αισθητήρα το πώς έχω γυρισμένο το τηλέφωνο. Άλλες επιλογές. Το X-Mode. Όταν ενεργοποιείται το X-Mode του overclocking, τι θα δείχνει ας πούμε αντίστοιχα. Και όταν συνδέσεις κάποιο external accessoire, τι θα δείχνει πάλι. Μπορείς να προσθέσεις επιπλέον, έτσι, είτε να φτιάξεις το δικό σου με εφέ σε όλα αυτά. Okay, για παράδειγμα μπορώ να πάω να βάλω εγώ στην ώρα εδώ, screen on, να βάλω ένα καινούριο ή να κάνεις import, όπου μπορεί να τα κατεβάσεις, να κάνεις import φωτογραφία στο download folder που υπάρχουν, είτε να κάνεις εσύ create, ωραία, να βάλω μια υπογραφή εδώ, Republic of Gamers, τι θα δείχνει, για παράδειγμα μπορώ να βάλω να γράφει κάτι άλλο, έτσι, να αλλάξω τη γνώματα σειρά, να βάλω χρώματα, να δω τι θα γράψω εδώ, να βάλω ας πούμε για παράδειγμα εδώ, ταχύτητες και τα σχετικά. Οπότε μπορεί να φτιάξεις το δικό σου, να το σώσεις και να το χρησιμοποιείς σε όποιο από τα εφέ θέλεις. Όταν βάζεις βέβαια πάνω το σύστημα ψήξης, απενεργοποιείται η οθόνη. Εντάξει, μπορεί να την έχεις και κλειστεί τελείως την οθόνη, γιατί να το απενεργοποιείς τελείως μέσα από το Armory Crate όλη αυτή την επιλογή από εδώ, να το κλείσεις για να εξοικονομήσεις μπαταρία, η οποία μπαταρία βέβαια είναι τεράστια. 6.000 μιλιαμπερόρια είναι η μπαταρία, φορτίζεται 65 βάθμια τον φορτιστή που είναι στη συσκευασία και φορτίζει, κάνει αρκετό χρόνο, ένα 40 λεπτό να φορτίσει 45 λεπτό, αλλά αντέχει πολύ ακόμα και όταν παίζεις παιχνίδια. Άμα θες να κερδίσεις χρόνο,
το απενεργοποιείς. Άμα θες να έχεις την ομορφιά, το ενεργοποιείς το ROG Vision, αναλόγως πώς το θέλεις εσύ. Λοιπόν, συνεχίζοντας με το Armory Crate, που είναι η εφαρμογή και καλά αντίστοιχη με αυτή που έχουν τα laptop και που το κατεβάζεις τα laptop της Asus, σου δείχνει εδώ σε πραγματικό χρόνο τι παίζει με τον... με το σύστημά σου, τώρα τις 512 GB, 109 έχω καταλάβει μέσα, εγώ έχω καταστήσει. Remaining time εδώ πέρα μου είναι αυτονομία, μου λέει 8 ώρες και 49 λεπτά, είμαι γύρω στο 95%. Η μνήμη που χρησιμοποιώ είναι 6 GB από τα 16 GB που έχει το τηλέφωνο. Η συχνότητα της GPU είναι 955 MHz, η θερμοκρασία είναι 35 βαθμοί, όπως και το CPU είναι 35 βαθμοί και η συχνότητα είναι 1,3 GHz, ενώ η θερμοκρασία συνολικά του συστήματος είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Εδώ από κάτω λοιπόν έχεις και αυτή την επιλογή να ενεργοποιήσει το X-Mode, έτσι, όπου ουσιαστικά έχει είτε Ultra Durable για τη μεγαλύτερη αυτονομία, είτε Dynamic όπου κάνει μόνο του ό,τι θέλει, Optimized Performance for Daily Use, είτε το X-Mode, όπου στο X-Mode ουσιαστικά κάνει, μπορείς να κάνεις κάποιες παραπάνω ρυθμίσεις εσύ, τι θα γίνει, εδώ πέρα έχει τη μέγιστη και καλά απόδοση το τηλέφωνο, εντάξει, φτιάχνει, βάζει το refresh rate κατευθείαν στα 144Hz, φτιάχνει τα sliding sensitivity και precision, touch sensitivity και καλά για gaming, ενώ το μπορείς να το ενεργοποιήσεις και από εδώ κατευθείαν, X-Mode, έτσι, κατευθείαν από το scroll του λειτουργικού κάνοντας από πάνω προς τα κάτω, και από εδώ έχεις επιλογή επίσης και για τα Air Triggers, έτσι, τα οποία Air Triggers είναι εδώ από πίσω, σε αυτή την πλευρά εδώ πάνω φαίνονται, να σας τα δείξα πριν. Αυτό εδώ πέρα είναι δύο επιφάνειες αφής, οι οποίες είναι ultrasonic buttons και σου δείχνει εδώ πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις σαν να τα πατάς, δεν είναι κανονικά πλήκτρα, απλά αντιλαμβάνονται την πίεση ή το sliding που κάνεις στο πάνω εδώ σε αυτή την επιφάνεια. Δείχνει εδώ πώς θα τα λειτουργήσεις με όλους αυτούς τους τρόπους. Μπορείς να ενεργοποιήσεις και motion control settings ή να ρυθμίσεις τα πλήκτρα του χειριστηρίου. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας οδηγός των Air Triggers. Ενεργοποιούνται όταν φορτώνεις ένα παιχνίδι. Και το άλλο που έχουμε είναι το Aero Active Cooler. Το Aero Active Cooler λοιπόν είναι αυτό εδώ, έτσι, το οποίο έχει και αυτό LED πάνω, πάει και εγκαθίσταται, θα σας το δείξω τώρα λιγάκι διαφορετικά, θα το κάνω λάθος στην εγκατάσταση για να δείτε πώς ανοίγει από πίσω αυτό εδώ πέρα το καπάκι, γιατί ουσιαστικά αυτό εδώ το καπάκι δίνει μία, θα το βάλουμε εδώ ανάποδα, δεν μπαίνει έτσι κανονικά, okay. Ανοίγω την οθόνη, παίρνει μπροστά, βλέπεις που άνοιξε το καπάκι εδώ. Τι κάνει αυτό εδώ πέρα, τώρα αυτό ανοίγει έτσι, δεν είναι σωστά, δεν είναι σωστό αυτό έτσι όπως το έχω βάλει. Άνοιξε το καπάκι, δεν πρέπει να το έχεις και πολλή ώρα εδώ πάνω έτσι. Άνοιξε το καπάκι και μετά κλείνει αυτόματα όταν το αποσυνδέεις, το είδες. Το συνδέω πάλι. Άνοιξε. Με το που το κλείσω το τηλέφωνο. Έκλεισε. Αυτό το άνοιγμα που έχει εκεί, το χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για να μπορεί να ψύχει καλύτερα τον επεξεργαστή, η θερμότητα που φεύγει από εδώ πέρα να φεύγει πιο εύκολα. Γιατί υπάρχουν πολλά coolers τα οποία μπαίνουν πίσω, πελτυχέ coolers στο τηλέφωνο, όμως αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να βγάλουν τη θερμότητα που μαζεύεται πάνω στην επιφάνεια του τηλεφώνου και όχι αυτή που μαζεύεται στο εσωτερικό του. Ναι, μεν τα τηλέφωνα είναι φτιαγμένα έτσι για να το σώμα του να βγάζει τη θερμότητα προς τα έξω, όμως δεν υπάρχει φυσική επαφή της εσωτερικής πλευράς με την εξωτερική πλευρά για να φύγει ο αέρας όπως γίνεται σε ένα κανονικό σύστημα ψύξης. Όταν ανοίγει αυτό εδώ ουσιαστικά δημιουργεί έναν αραγωγό. Με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, άμα το δείτε εδώ πέρα πώς είναι, έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό εδώ μέσα. Πάει και κουμπώνει στο άνοιγμα εκεί και ουσιαστικά με τον αέρα ρουφάει τον αέρα, το θερμό αέρα που βρίσκεται από μέσα, καθώς έχει πρόσβαση στη θερμότητα που βρίσκεται στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Εντάξει, προφανώς δεν μπορείς να έχεις IP προστασία και πρέπει να το προσέχεις λίγο περισσότερο το τηλέφωνο με τα νερά, αν και σφραγίζει τελείως και δεν μπορεί να τα ανοίξει με το χέρι με κανέναν τρόπο. Ανοίγω, κλείνει μηχανικά. Γεια σου λέει ότι είναι για πάρα πολλά ανοιγοκλίματα, να ανοιγοκλίνει πάρα πολλές φορές αυτός ο μηχανισμός. Τέλος πάντων, δίνει ευκαιρία στη θερμότητα που μαζεύεται στο εσωτερικό του τηλεφώνου να βγαίνει ευκολότερα προς τα έξω. Οπότε, όταν το τοποθετήσεις σωστά αυτό πάνω, εδώ, το βάλεις εδώ σωστά, το κουμπώνεις εδώ πέρα και μετά έρχεσαι και το ασφαλίζεις εδώ πάνω.
σου δίνει και το πλήκτρο του power, γιατί πάει και το κουμπώνει το πλήκτρο του power εδώ από πάνω. Έτσι το δίνει αυτό. Και με το που θα ανοίξω εγώ το τηλέφωνο, ακούστηκε το vroom. Και άμα δείτε λιγάκι εδώ μέσα, μαζί με τα παρόλο που έχει τα LED εδώ, ουσιαστικά έχει πάει και καπακώσει το πλαστικό που είναι εδώ στο εσωτερικό, ακριβώς πάνω από τον αραγωγό που έχει ανοίξει, για να μπορεί να φεύγει η θερμότητα από μέσα, με τους ανεμιστήρες που είναι στο πλάι, να βγάζουν τη θερμότητα προς τα έξω πολύ ευκολότερα. Αυτός λοιπόν είναι ο απλότερος τρόπος ψήξεις. Έχεις όμως πολλούς διαφορετικούς τρόπους, μάλλον πολλούς. Έχεις τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τώρα ουσιαστικά παίρνει ρεύμα και όλα στο τηλέφωνο και το τηλέφωνο, η ψύκτρα από την Type-C USB. Παρ' όλα αυτά σου δίνει μία παστρού εδώ για να μπορείς να το φορτίζεις το τηλέφωνο ταυτόχρονα, να το χρησιμοποιήσεις με ρεύμα. Απλά όταν βάλεις πάνω την ψύκτρα δεν δουλεύει έξοδος HDMI και αυτό θα ήθελα πραγματικά να δουλεύει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να έχεις μια πραγματικά φορητή κονσόλα στην τηλεόρασή σου, χωρίς να σε νοιάζει το θέμα του throttling, το θέμα της υπερθέρμανσης. Γιατί πολύ απλά το βάζεις πάνω αυτό, να λειτουργεί με ρεύμα, να έχεις και HDMI έξοδο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό με μια οθόνη που έχει Type-C USB είσοδο εικόνος, όπως είναι αυτή που χρησιμοποιώ εγώ εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Να το βάλεις πάνω, να παίρνει και ρεύμα, να παίρνει και να δείχνει, να στέλνει και εικόνα και να είσαι μια χαρά. Όμως το δοκίμασαμε πάρα πολλά καλώδια. Όταν βάζεις πάνω το cooler, δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις την έξοδο εικόνας HDMI, οπότε δεν μπορείς να έχεις εξωτερική οθόνη. Επίσης, έτσι ακριβώς όπως είναι το τηλέφωνο, είναι δύσκολο έως αδύνατο να να βάλεις πάνω κάποιο χειριστήριο, γιατί όλη πίσω πλευρά είναι ουσιαστικά καλυμμένη από την ψύκτα και τα περισσότερα χειριστήρια που έρχονται και κουμπώνουν από το πλάι και στερεώνονται στην πίσω πλευρά δεν μπορούν να μπουν, ούτε το δοκίμασα και με τις κατασκευές που χρησιμοποιείς για το DualSense, για παράδειγμα το DualShock, με ειδική βάση για να βάλεις το τηλέφωνο, δεν μπορείς να το μαγκώσεις, οπότε χάνεις το χειριστήριο για να το έχεις στα χέρια σου. Βέβαια μπορεί να το έχεις έτσι τοποθετημένο, γιατί βλέπεις το ψύκτρα σου δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και με αυτό εδώ πέρα που ανοίγει από κάτω, να το έχεις, να το τοποθετείς πάνω στο γραφείο, έτσι, για να παίζεις με ένα χειριστήριο, όπως θα σας δείξω σε λιγάκι ότι το κάνω εγώ αυτό. Βολεύει, γιατί όταν το έχεις χωρίς να ανοίξεις το καπάκι από κάτω, έχει μια γωνία, ενώ όταν το ανοίξεις το καπάκι είναι λίγο πιο ευθύ, ας πούμε, λίγο πιο ίσιο, για να μπορέσει να τώρα το έχω υπογωνία και μπορώ να πάρω ένα χειριστήριο και να παίζω. Λοιπόν, όταν λοιπόν βάλεις πάνω το cooler, έχεις το Armory Crate. Α, κάτι που πρέπει να πω είναι ότι όταν βάλεις το cooler πάνω, αλλάζει και το πώς λειτουργεί το λειτουργικό, καθώς το landscape mode όταν δεν έχεις το cooler πάνω δεν δουλεύει. Δεν γυρνάει δηλαδή αυτόματα το λειτουργικό, το Android, το τηλέφωνο στο πλάι, όπως τα περισσότερα τηλέφωνα, γιατί είναι φτιαγμένα για να τα δουλεύει σε portrait mode, κάθετα. Όταν βάζεις όμως την ψύκτρα πάνω, καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά έχεις βάλει την ψύκτρα και μπορεί να το χρησιμοποιήσει έτσι το τηλέφωνο, οπότε σου δίνει, γυρνάει και το ίδιο το λειτουργικό αυτόματα. Πραγματικά μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τρομερή διαφορά, γι' αυτό λέω ότι το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο και δεν ήθελα να καθίσω να γράψω review στο internet, γιατί πολύ απλά είναι, πώς να το πω, εντυπωσιακό όλο αυτό και θέλω να σας τα δείξω και να σας τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε στο Armory Crate λιγάκι. Από εδώ μπορείς να ρυθμίσεις το Aero Active Cooler. Σου δείχνει εδώ System Temperature, Cooler Temperature, OK. Και στο More Settings έχεις το Smart, όπου είναι αυτόματο. Να έχεις κάνει μόνο του αυτό που πρέπει να κάνει. Έχεις το Cool, όπου ουσιαστικά δουλεύει μονάχα ο ανεμιστήρας, το οποίο γενικά είναι ικανοποιητικό για τα περισσότερα games, αλλά σε δύσκολες καταστάσεις, ειδικά όταν παίζεις, ας πούμε, emulators, που δοκίμασα εγώ το PlayStation 2, το God of War 2 στον Ether SX2, τον emulator, που είναι ό,τι πιο βαρύ μπορείς να βάλεις σε συσκευή Android, ειδικά άμα κάνεις upscale την ανάλυση σε 3 ή 3,5p, καθώς μπορεί και παίζει σε 3,5p της native ανάλυσης του PlayStation 2 το παιχνίδι, θα το δούμε σε λιγάκι. Εδώ μετά από κάποια ώρα μπορεί να αρχίσει να το throttle, αλλά αργεί αρκετά. Και έχεις το Frosty, όπου εδώ ενεργοποιείται και το Peltier. Εδώ ουσιαστικά τι πάει και κάνει, έχει από πίσω εδώ μέσα μια επιφάνεια το cooler, χρησιμοποιεί το ρεύμα για να δημιουργήσει ψήξη, σαν να παγώνει ουσιαστικά και να πάει να ψήξει την πλάτη του τηλεφώνου, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του να πέφτει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του και να κρατάει καλύτερα τις θερμοκρασίες σωστά για να μην κάνει throttling. Και έχει και την επιλογή Frozen, αυτή εδώ πέρα, η οποία αυτή όμως ενεργοποιείται μονάχα όταν συνδέσεις
το native, το φορτιστή του, γιατί το δοκίμασα και με άλλους φορτιστές, μόνο το φορτιστή του που είναι στη συσκευασία, το βάλεις από εδώ από κάτω, έτσι, και με που θα το βάλω αυτό, ενεργοποιήθηκε το frozen, όπου αυξάνει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων και είναι ουσιαστικά για την μεγαλύτερη δυνατή ψήξη. Κάνει φασαρία όμως, ε. Τα ακούτε? Λογικά τα ακούτε. Κάνει φασαρία, ενώ στο φρόστι δεν κάνει τόση φασαρία. Εδώ όμως έχεις τη μέγιστη ψήξη. Πάλι από εδώ πέρα, αφού το έχω συνδεδεμένο πάνω, κάτσε το βάλω εδώ για να μην ακούγεται κιόλας, μπορείς να φτιάξεις τον φωτισμό που έχει εδώ από πίσω η ψύκτρα, τι θα κάνει, πότε θα ενεργοποιείται. Δεν έχεις πάρα πολύ customization, αλλά τι θα κάνει ακριβώς, αν θα ανοίξει ή θα ανοίξει, θα κλείσει κάποιες δυνατότητες φωτισμού ή θα τον απενεργοποιήσει τελείως τον φωτισμό, γιατί μπορεί να είσαι εσύ χωρίς το καλώδιο, έτσι, και να θες να παίζεις με καλή ψήξη για να μην ζεσταίνεται το τηλέφωνο και να μην κάνει throttling. Οπότε θες να κερδίσεις ρεύμα και να κλείσεις και το φωτισμό που είναι εδώ από πίσω. Θα θες όλο το ρεύμα, παρόλο που η μπαταρία είναι μεγάλη, όταν βάζεις και ψύκτρα πάνω και έχεις και το πελτιέ να δουλεύει, την καταναλώνει την μπαταρία αρκετά. Εδώ ουσιαστικά έχεις την ελάχιστη κατανάλωση, μόνο με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί, ο οποίος βέβαια δουλεύει καλά, ξαναλέω, γιατί ουσιαστικά υπάρχει αυτό το άνοιγμα εδώ από κάτω, εδώ μέσα, και βοηθάει τη θερμότητα να βγαίνει καλύτερα από το εσωτερικό. Οπότε έχεις αυτές τις επιλογές και βλέπεις εδώ ότι απενεργοποιήθηκε και το ROG Vision, γιατί μπήκε το cooler πάνω, γιατί σου λέει το Aero Active Cooler είναι πάνω και δεν έχει νόημα να έχω την οθόνη αφού ουσιαστικά δεν φαίνεται, καθώς έχουμε την ψύκτρα εδώ από πίσω. Τα είπαμε όλα αυτά. Τι γίνεται στην πράξη τώρα? Στην πράξη τι παρατήρησα? Έτρεξα 3D Mark, το Wildlife Extreme Stress Test, χωρίς την ψύκτρα και με την ψύκτρα. Χωρίς την ψύκτρα, το τηλέφωνο θα κάνει throttling κάποια στιγμή, αλλά όχι πάρα πολύ, γύρω στο κρατάει το 80% των επιδόσεών του. Όταν παίζεις παιχνίδια, δοκίμασα τον Diablo Immortals για παράδειγμα, χωρίς την ψύκτρα παίζει μια χαρά και μάλιστα το είχα ευχαριστηθεί, γιατί το είχα συνδέσει στην τηλεόραση και έπαιζα με το DualSense χειριστήριο και έπαιζε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Έφτασε μέχρι 36-37 βαθμούς μετά από κάνα μισάρο, εντάξει δεν κάθισα να παίξω παραπάνω, τα κατάφερε μια χαρά. Βάζοντας emulator, έκανε throttling, έφτασε, είδα θερμοκρασία ουσιαστικά ακόμα και 45-46 βαθμούς Κελσίου να μου δείχνει το on-screen display που έχει, όταν εμφανίζει πάνω στην οθόνη, μπορεί να το ενεργοποιήσει εσύ και να σου δείχνει όλα τα stats που τρέχουν στο παιχνίδι τύπου Afterburner όπως είναι στο desktop, και έκανε throttling έχοντας την ανάλυση του παιχνιδιού στο 3,5p και μπορώ να σας το δείξω κιόλας αυτό. Εδώ, δεν ξέρω πώς θα το κάνω να βλέπετε εσείς, θα το στερεώσω λιγάκι εδώ καλύτερα μαζί με αυτήν εδώ τη βάση εδώ από πίσω για να δουλεύει και το σύστημα ψήξης και χρησιμοποιώ χειριστήριο για να παίζω. Εδώ πέρα παίζω σε ανάλυση λοιπόν 3,5 3 επί, γιατί το είχα δοκιμάσει 3,5p και έκανε throttling. Αυτή τη στιγμή μου δίνει θερμοκρασία 22 βαθμούς Κελσίου. Πατάω λίγο pause, κοίτα τι μπορείς να κάνεις εδώ όπως είσαι, να φορτώσω ουσιαστικά αυτήν εδώ πέρα την επιλογή, εντάξει, και να σου δείξει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το τι τρέχει εδώ πάνω, να φτιάξει τη φωτεινότητα από εδώ ή να φτιάξει τον ήχο από εδώ κατευθείαν, κάνοντας slide από πάνω αριστερά, σου δείχνει εδώ, πατώντας και εδώ πάνω, το frame rate, τη θερμοκρασία, έτσι, και να μπορεί να ενεργοποιήσει το X mode ή να βάλεις το dynamic mode που κάνει αυτόματα κάποιες ρυθμίσεις όσον αφορά στο gaming. Κάτσε να το χαμηλώσω. Σου δείχνει και εδώ, και δεξιά και αριστερά, σε αυτές εδώ πέρα τις μπάρες, το φόρτο της CPU και της GPU. Η CPU είναι λίγο χαλαρά, τώρα η GPU είναι έτσι, αλλά άμα φύγω από εδώ και το ξαναφορτώσω, έτσι βλέπεις, η GPU είναι φορτωμένη πλήρως και το δείχνει ούτως ή άλλως και εδώ στο 84% το δείχνει το σύστημα του EtherSX2 κατευθείαν. Από εδώ μπορώ να αλλάξω και το refresh rate, να το αφήσω auto 60, 90, 120, 144, 165. Βλέπεις, έχεις όλες αυτές τις πληροφορίες και έχω ενεργοποιήσει και το real time info, αυτήν εδώ πέρα την παρίτσα, μπορώ να την βάλω εγώ όπου θέλω για να κάνω τη δουλειά μου. Απλά δεν θέλω να το κατεβάσω. Α, μπορώ να το κατεβάσω και έτσι για να βλέπετε κι εσείς καλύτερα, γιατί ο ένας γίνεται το πλάι και μπορώ να παίζω εδώ
με το χειριστήριό μου σε ανάλυση, όπως σας είπα. Άμα δείτε εδώ, έχω βάλει την ανάλυση στο graphics 3x upscaling. Α, είναι πολύ φωτεινό, καίγονται εδώ τα πάντα όλα. Κάτσε να το χαμηλώσουμε εδώ λίγο καλύτερα. Ναι. 3x native, δουλεύει 3,5x με 60fps ο EtherX2 και έχοντας την ψήφτρα πάνω παίζεις ασταμάτητα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Εντάξει. Το φόρτο στην GPU είναι στο 95%, αλλά βλέπετε ότι παίζω σε ανάλυση 2236x1568 pixels. Έχει κάποια drops, αλλά είναι κυρίως το emulator, όχι τόσο πολύ του παιχνιδιού. Παίζει εξαιρετικά. Πραγματικά παίζει εντυπωσιακά, ρε παιδί μου, και έχει το θέμα ότι ανά πάσα στιγμή κατεβάζεις αυτό εδώ από πάνω. Βλέπεις, cooling mode cool. Το έχω στο cool. Το βάζω στο frosty και ξεχνάω τελείως, μα τελείως, το θέμα της ψήξης. Τελείως, έτσι. Και άμα βάλω και το ρεύμα πάνω... Εδώ θα πεθάνω τώρα, κάτσε, περίμενε. Δοσιάζω, κάνουμε demo τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα, έτσι. Κάτι άλλο που έχει, τώρα που το είπα, ας βάλω το καλώδιο πάλι από κάτω. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή ουσιαστικά έχει κάνει τρομερή δουλειά η Asus, μπορεί να βάλεις το καλώδιο εσύ εδώ από κάτω, το οποίο θεωρητικά, όχι, το κλείσα, όχι, φορτίζει και το τηλέφωνο, εντάξει, φαίνεται εδώ πέρα ότι φορτίζει, έχετε το σηματάκι. Όμως, κατεβάζοντας πάλι αυτήν εδώ την επιλογή, μπορείς να πας εδώ και να ενεργοποιήσεις το bypass charging. Τι κάνει εδώ τώρα? Έτσι, regular charging, σου λέει, ή bypass charging. Προτιμώ να το βάλω στο bypass charging και τι κάνει ουσιαστικά εδώ τώρα? Δεν φορτίζει το τηλέφωνο, απλά παίρνει ρεύμα. Και το κάνει αυτό, έχει κάνει αυτό η Asus, γιατί ουσιαστικά όταν το βάλεις σε αυτή την επιλογή, όταν φορτίζει το τηλέφωνο, αναπτύσσεται θερμότητα, έτσι. Για να μην αυξάνεις τη θερμότητα που είναι στο εσωτερικό του τηλεφώνου, σου λέει, έλα εδώ, πάλι το στο bypass charging, μην το φορτίζεις, οπότε να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Bypass charging, λοιπόν, και αυτό μια ακόμα έξυπνη επιλογή από πλευράς Asus. Μπορείς να το φορτίζεις το τηλέφωνο, όχι μόνο από κάτω, γιατί για παράδειγμα τώρα το βάλω εγώ εκεί από κάτω, αλλά μπορώ να το θέλω να το έχω εδώ έτσι, να βλέπω, και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, είναι active, αλλά γιατί να μην το φορτίζεις ταυτόχρονα από το πλάι, για να το έχει καλύτερα πάνω στο γραφείο, να μην έχει το καλώδιο από κάτω να κρέμεται. Μπορεί να το βάλει ταυτόχρονα στο πλάι. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε δύο επιλογές φόρτισης. Απλά στην πλαϊνή δεν έχουμε τα USB 3, έχουμε USB 2, οπότε δεν μπορείς να βγάλεις εικόνα από εκεί. Και είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, έβαλα και τον Diablo Immortal, για παράδειγμα, πριν βάλουμε και κάποιον ακόμα emulator. Βλέπεις όμως όταν δεν παίρνει το ρεύμα από το πλάι, δεν ενεργοποιείται από κάτω, δεν ενεργοποιείται το Frozen. Για να το βάλω το Frozen, δουλεύει μόνο από κάτω, εντάξει, ο φορτιστής. Στο λέει, connect your charger to the Type-C port on the RActive cooler to enable frozen mode. Γιατί παίρνει ρεύμα κατευθείαν από εκεί το... η ψύκτρα. Όμως μπορείς να έχεις ρεύμα χωρίς να φορτίζει, όπως το δείξαμε εμείς από εδώ, bypass charging, ναι. Και να παίζεις χωρίς να ζεσταίνει το τηλέφωνο, να το έχεις να απλή ψήξη με πελτιέ. Και σε κομπλέ. Λοιπόν, και παίζω εδώ παιδιά, έπαιζα πάρα πολύ ώρα και χωρίς εξωτερική, χωρίς την ψύκτρα καν και δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα. Εντάξει. Παίζω με 60fps, το δείχνει εδώ ή το δείχνει και εδώ, απλά όταν το δείχνει εδώ δεν δουλεύει το χειριστήριο. Και βλέπεις ότι ο φόρτος της GPU είναι μεγάλος, ανεβοκατεβαίνει ουσιαστικά. Αλλά γενικά είναι χαλαρά το Diablo Immortal, παρόλο που είναι απαιτητικό παιχνίδι και προφανώς το έχω εγώ στις ρυθμίσεις, στις μέγιστες, έτσι, στο graphics έχω... κάτσε να βάλω. Δεν μου υποστηρίζει Ultra γιατί δεν υποστηρίζουν τα Android τηλέφωνα. 60fps και όλες οι επιλογές είναι στο μέγιστο. Κάτσε γιατί θα πεθάνω εδώ από πίσω τώρα. Κάποιος μου βαράει. Εδώ είναι ένα ζόμπι. Το βάζεις λοιπόν χωρίς την ψύκτρα στην τηλεόραση και παίζεις Diablo Immortal στην τηλεόραση χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, όπως και τα υπόλοιπα που σας έδειξα. Απλά χάνεις την ψύκτρα. Δηλαδή,
Αυτή είναι μια κάτι που θα ήθελα να ισχύει, να μπορείς να έχεις την ψύχτρα πάνω και να λειτουργεί και η έξοδος HDMI για να κάνεις τέλεια, να φτιάξεις τέλεια μια φορτή κονσόλα. Γιατί όταν δίνεις και τόσα χρήματα, θα ήθελες να το έχεις και αυτό. Γίνομαι λίγο πίκη, το ξέρω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όταν δίνεις 1.400 ευρώ θα ήθελες να τα έχεις όλα. Φοβερός και ήχος. Πραγματικά μια φορητή παιχνιδομηχανή Android που κάνει τρομερή δουλειά και το ευχαριστιέσαι με το παραπάνω. Λοιπόν, θα σας κλείσω και το Diablo Immortal και θα βάλω και PPSSPP για να δούμε ένα άλλο απαιτητικό παιχνίδι, το Dante's Inferno του PSP, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ απαιτητικό, καθώς δεν μου επιτρέπει να παίζω σε πάρα από... Έχω βάλει το 60 FPS pass, κανονικά το παιχνίδι έπαιζε στα 40 FPS το PSP, υπάρχουν patches και το έχω βάλει σε ανάλυση 4P και εδώ η GPU είναι φορτωμένη στο 100%. Και άμα δείτε τις ρυθμίσεις που έχω, game settings, έχω την ανάλυση 4P της native, παραπάνω αρχίζει και χάνει frames, όμως και εδώ με την ψύκτρα πάνω, παρόλο που η GPU είναι φορτωμένη στο full, έτσι βλέπεις, κόκκινα είναι όλα εδώ, η ψύκτρα κάνει δουλειά, η θερμοκρασία εξακολουθεί να είναι ακόμα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Το γράφει εδώ. Ενώ σε άλλα τηλέφωνα με τέτοιες ρυθμίσεις πολύ πολύ γρήγορα ξεκινούσε το throttling. Γενικά είναι ισορροπημένο τηλέφωνο στο κομμάτι του gaming, γι' αυτό με έχει ενθουσιάσει και γι' αυτό κάναμε ένα τόσο μεγάλο βίντεο για να δείξουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που προσφέρει, καθώς είναι ένα τηλέφωνο για gamers που κάνει όμως πραγματικά εξαιρετική αυτή την δουλειά. Κάτσε να βάλουμε και ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό είναι το Tatsunoko vs Capcom του Wii, το οποίο το έχω και παίζει σε ανάλυση 2560 επί 2112 pixel. Έτσι, υπεριψηλή ανάλυση. Παίζει με 60 fps. Δεν έχω συνδέσει το χειριστήριο εδώ, θα μπορούσα να το έχω συνδέσει και εδώ το χειριστήριο. Με τσάκισε. Έλα! Εντάξει, με τσάκισε ρε παιδί μου τώρα, οκ. Okay. Και θα βγω από αυτό λιγάκι, πήρατε μια γεύση. Θα βάλω και το Kirby's Epic Yarn. Και αυτό εδώ παίζει σε ανάλυση 5P της Native. Το δοκίμασα πριν γιατί είναι πιο απλό. 3200 επί 2640 pixel. Τώρα μιλάμε ανάλυση σε τηλέφωνο. Πάνω δεξιά φαίνεται το frame rate 60 fps. Ούτως ή άλλως έχω και αυτήν εδώ την μπαρίτσα που μου το δείχνει και είναι φορτωμένη GPU γύρω στο 88% μου το δείχνει. Αν βάλω πάλι αυτήν την επιλογή μου το δείχνει εδώ πέρα πόσο είναι φορτωμένη. Εκεί είναι λίγο ψηλά, αλλά όχι πάρα πολύ ψηλά. Εξακολουθεί πάντως η θερμοκρασία του σοκ να είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά. Και παίζω σταθερά με 60 fps. Παιδιά, τεράστιο βίντεο. Δεν ξέρω πόση ώρα είναι. 50 λεπτά. Δεν έχω ξανακάνει τόσο μεγάλο βίντεο, νομίζω. Είναι γιγαντιαίο. Αυτό ήταν το Asus ROG Phone 6D Ultimate Edition. Το καλύτερο gaming τηλέφωνο που έχω πιάσει ποτέ. Με τεχνολογία που έρχεται από τους υπολογιστές και κάνει πραγματικά τη διαφορά. Άντε, γεια!